Η μεγάλη νίκη που πετύχαμε είναι ότι σήμερα έχει αλλάξει το ερώτημα. Δεν είναι απλά αν θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά πότε θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, και αυτή είναι η μεγάλη μας νίκη. Την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ήδη αξιωματική αντιπολίτευση και πως αυτό θα επιβεβαιωθεί και στις ευρωεκλογές, εξέφρασε χθες από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον κόσμο να εμπιστευτεί την παράταξη, η οποία, όπως είπε, πρέπει να γίνει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Να γίνει το πρώτο μας ευρωπαϊκές εκλογές. Να είμαστε δεύτερο κόμμα. Γι' αυτό μέχρι τις ευρωεκλογές ας σταθούμε όρθιοι, αγωνιστικοί και να πετύχουμε το στόχο μας. Μια ακόμα μεγάλη νίκη που θα αποδείξει ότι αυτό το κόμμα που κάποιοι το είχαν καταδικασμένο αναγεννήθηκε και είναι έτοιμο να ξανακερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Σημειώνοντας πως η κυβέρνηση αγνοεί τα μεγάλα προβλήματα, έστρεψε παράλληλα τα βέλη του και κατά του Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο χαρακτήρισε ως ισότιμο συνομιλητή της δεξιάς. Ταυτόχρονα απίφθινε κάλεσμα στις υγιείς προοδευτικές δυνάμεις για την δημιουργία ενός ισχυρού κεντροαριστερού χώρου. Να καλέσουμε όλες τις υγιείς προοδευτικές δυνάμεις και τους λαϊκιστές, τους τοξικούς, τους υπαλλήλους της Νέας Δημοκρατίας και να αναγεννήσουμε τη δημοκρατική παράταξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης ελέγχει τα πάντα και πως αργά και σταθερά υποβαθμίζεται η ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα, ενώ αναφέρθηκε και στον Άριο Πάγο. Ξαφνικά ο Άριος Πάγος, λες και είμαστε Ουγγαρία, απαντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πού ήταν ο Άριος Πάγος όταν πήγα και έκανε την καταγγελία των υποκλοπών για να καλέσει αμέσως τον Ανιτσιό του Πρωθυπουργού που δεν έχει καλέσει ακόμη ο εισαγγελέας? Η ομιλία Ανδρουλάκη πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος. Ο στόχος μας είναι να είμαστε στη δεύτερη θέση στις ευρωπαϊκές εκλογές με πολύ ενισχυμένα τα ποσοστά μας. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να απευθύνουμε ένα κάλεσμα στην κοινωνία για να μπορέσει να υπάρξει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Την απόψινή βραδιά είναι μαζί μας ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αυτό δείχνει για ακόμη μια φορά τη μαζικότητα του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη μας. Στην Κρήτη, όπου λίγους μήνες πριν ξεκινήσαμε να γράφουμε ιστορία, και να ξέρετε, γράφουμε ιστορία καθημερινά. Σε μια πολύ δυναμική παρουσία, η οποία επιβεβαιώνει την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε στις ευρωεκλογές να το καταστήσουμε τον κεντρικό πυλώνα της αντιπολίτευσης.